Βρισκόμαστε σήμερα στο Κιάτο σε μια εκδήλωση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης που είναι αφιερωμένη στην εκπαίδευση. Στο ΠΑΣΟΚ και στη Δημοκρατική Συμπαράταξη δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στα θέματα παιδείας, γιατί θεωρούμε ότι είναι αυτά ακριβώς που μπορούν να αποτελέσουν ένα από τα μέσα, ένα από τα όπλα, να αντιμετωπίσουμε την κρίση που η Ελλάδα παρουσιάζεται τα τελευταία 8 χρόνια. Για αυτό ακριβώς το λόγο έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια να πάμε σε όλη τη χώρα, να συζητήσουμε τα θέματα εκπαίδευσης, αλλά και εδώ συγκεκριμένα σήμερα στην Κορινθία. Έχουν πάρει οι άνθρωποι της Δημοκρατικής Συμπαράταξης την πρωτοβουλία να διοργανωθεί αυτή η εκδήλωση για να μπορέσουμε να συζητήσουμε κυρίως με τον κόσμο ο οποίος ενδιαφέρεται ακριβώς για αυτά τα ζητήματα. Το νέο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης εν όψη και όλων των εξελίξεων που έχουμε, των πολιτικών εξελίξεων που έχουμε μπροστά μας. Στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις οι πολίτες γύρισαν την πλάτη στο ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις όμως ότι οι πολίτες ξαναγυρίζουν. Τι είναι αυτό που τους κάνει να ξαναεπιστρέψουν στο ΠΑΣΟΚ? Στις τελευταίες εκλογές οι πολίτες γυρίσανε, όπως λέτε, την πλάτη στο ΠΑΣΟΚ κυρίως γιατί ακούσανε διάφορες υποσχέσεις από διάφορα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήθελαν καλύτερες ημέρες, γιατί ήθελαν περισσότερα λεφτά, γιατί ήθελαν ευκολότερη ζωή. Αυτό ήταν που εκμεταλλεύτηκε ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ μέσα σε ένα κλίμα ανέχειας του κόσμου, μεγάλων δυσκολιών του κόσμου και δεν σεβάστηκαν καθόλου τις μεγάλες θυσίες που είχαν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Άρα λοιπόν, εκμεταλλευόμενοι αυτό το κλίμα, μπορέσανε και διεκδικήσανε αυτή την δύναμη εκλογική που κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ και έγινε κυβέρνηση. Αλλά μετά από δύο σχεδόν χρόνια, μετά από όλο αυτό το διάστημα, όσα περάσαμε και όσα ζούμε, που δυστυχώς πολλά είναι πρωτόγνωρα, βλέπουμε ότι έχει αρχίσει και χάνεται η εμπιστοσύνη του κόσμου, έχει αρχίσει και συνειδητοποιεί ο κόσμος, οι πολίτες, ότι όλα όσα υπόθηκαν την προηγούμενη περίοδο είχαν αποκλειστικά και μόνο μία στόχευση: την κατάκτηση και την παραμονή στην εξουσία. Άρα λοιπόν σήμερα, και όπως λέτε, υπάρχει μια μεταστροφή κλίματος, αλλά χρειάζεται μια μεγάλη προσοχή. Δεν μπορεί έτσι αυτόματα ένας κόσμος ο οποίος είχε ψηφίσει παλιότερα ΠΑΣΟΚ να ξαναγυρίσει. Θέλει και περιμένει από εμάς συγκεκριμένες προτάσεις, σοβαρές προτάσεις και εξειδίκευση των προοδευτικών μεταρρυθμίσεων που χρειάζεται η χώρα. Αυτό κάνουμε σήμερα και με τη σημερινή μας διαδικασία. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και σε όλη τη χώρα μέσα από τις συγκεκριμένες θεματικές και το συγκεκριμένο πρόγραμμα που αναλύουμε. Αν και ηλικιακά νέος, αρκετά έμπειρος στην πολιτική, βλέπετε εκλογές μας το 2017? Δυστυχώς θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή οι εκλογές είναι μια επιλογή του κύριου Τσίπρα και θεωρώ ότι η απόφαση του θα έχει να κάνει με το πόσο εγκλωβισμένος θα νιώσει ο ίδιος από τις υποσχέσεις τις οποίες έχει δώσει και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να πραγματοποιήσει. Το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο? Είμαστε έτοιμοι και όπως βλέπετε, όχι μόνο είμαστε έτοιμοι, δημιουργούμε συνθήκες ενότητας, συνθήκες ενοποίησης του χώρου και ενίσχυσής του για να μπορέσουμε να ξανααποτελέσουμε τον προοδευτικό πόλο που θα εκφράσει τους πολίτες της χώρας. Ναι, τα θέματα παιδείας είναι κρίσιμα για την πορεία της χώρας. Γιατί αν δεν αλλάξουμε την παιδεία και την εκπαίδευση, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη χώρα. Επειδή λοιπόν για μας αποτελούν πολύ σημαντικό παράγοντα, θέλουμε να κάνουμε συζήτηση πάνω στις πολιτικές που έχουν υλοποιηθεί, στα κενά της εφαρμοζόμενης σημερινής πολιτικής και στις προοπτικές το τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να ξεφύγουμε από την κρίση αναπτύσσοντας πολιτικές παιδείας. Η σημερινή εκδήλωση αφορά την εκπαίδευση, τα θέματα της εκπαίδευσης. Από τη δική μας την πλευρά, σαν κινήσεις πολιτών για τη σοσιαλδημοκρατία, έχουμε ένα επεξεργασμένο πλαίσιο θέσεων και απόψεων, το οποίο θα προσπαθήσω να το παρουσιάσω σήμερα στη συγκέντρωση αυτή. Θεωρούμε ότι η εκπαίδευση είναι ένα προφανώς μεγάλο σημαντικό δημόσιο αγαθό και ως εκ τούτου θα έπρεπε ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζονται οι πολιτικές που αφορούν την εκπαίδευση να γίνονται μακροπρόθεσμα, να υπάρχει ένας εθνικός σχεδιασμός, ο οποίος να μην είναι στην διακριτική ευχέρεια της κάθε κυβέρνησης να τον αλλάζει δραστικά. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει μία μνήμη στο σχεδιασμό και στο σύστημα, όπως κάνουν οι πιο πολλές χώρες που έχουν επιτυχία στα εκπαιδευτικά του συστήματα. Η εκπαίδευση στην παρούσα φάση είναι ίσως ένας από τους ελάχιστους μοχλούς που μπορεί να βοηθήσει τη χώρα να βγει από την κρίση, γιατί πρέπει να αλλάξουμε και νοοτροπία σε κοινωνία. Πολλές απόψεις που έχει η κοινωνία μας είναι, πιστεύω, προβληματικές και πρέπει να βελτιωθούν. Τώρα, επίσης, μία ενδεχομένως σκέψη ενδιαφέρουσα θα ήταν να ζητήσει το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση, να μην προσμετρούνται στο έλλειμμα της κυβέρνησης οι επενδύσεις που γίνονται στην παιδεία. Με το σκεπτικό ότι λειτουργεί αναπτυξιακά.
είναι μια πρόταση η οποία νομίζω ότι όλοι μπορούν να την υποστηρίξουν. Τώρα, ότι θα καταφέρουν στη διαπραγμάτευση αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό δεν ήταν μόνιμο έτοιμο όμως της παιδείας στις εκάστοτε κυβερνήσεις. Ναι, είναι έτοιμα. Το 5% του ΑΕΠ να είναι για την παιδεία, σαφώς. Δεν είναι τόσο τώρα, είναι πολύ λιγότερο. Το θέμα όμως είναι ότι στην παρούσα φάση, έχοντας τέτοια οικονομικά προβλήματα για να διαπραγματευτείς με τους δανειστές, πρέπει να έχεις ένα σχέδιο πιστικό, μελετημένο, σωστό, για να μπορείς να επιβάλλεις και εσύ κάποιες από τις απόψεις. Αλλιώς κάθε φορά θα υποχωρείς και κάθε φορά θα χρεώνεις τον κόσμο με νέα μέτρα και νέους φόρους. Υποθέτω από την πλευρά της εκπαιδευτικής κοινότητας, οικογένειας, υπάρχει αυτό το σχέδιο. Από πλευράς κυβέρνησης υπάρχει. Νομίζω πως κυριαρχούν ή έστω τουλάχιστον κυριαρχούσαν μέχρι πρόσφατα ιδεολειψίες στον χώρο της εκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης. Ελπίζω ο καινούριος υπουργός να είναι πιο ανοιχτός, να δεχθεί, να συζητήσει, να διαμορφώσει συναντήληψη στα μεγάλα αυτά θέματα. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι να χωρίσουμε στην εκπαίδευση. Μόνο ωφελημένοι θα βγούμε αν δημιουργήσουμε μια κουλτούρα συνένεσης, συζήτησης. Και νομίζω ότι αυτή η μεγάλη εχθρότητα που έχει αναπτυχθεί παραδοσιακά στο ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι και μία από τις βασικές αιτίες που η χώρα δεν καταφέρει να βγει από την κρίση. Ενώ άλλες χώρες κατάφεραν με τη συνένεση. Της δημοκρατικής συμπαράταξης, θέλετε να πείτε, που τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό είναι ευχάριστα για μας, γιατί η ενότητα του χώρου είναι απαράβατος κανόνας, προκειμένου να μπορέσουμε να απευθυνθούμε πάλι στην κοινωνία και να επηρεάσουμε τις εξελίξεις. Σήμερα η εκδήλωση αφορά την παιδεία, έναν από τους πιο βασικούς πυλώνες, για μένα ο βασικότερος, με τον οποίο μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση και να μην μας ξανασυμβεί. Δηλαδή να δημιουργήσουμε με την παιδεία πολίτες καλλιεργημένους, πολίτες σκεπτόμενους, πολίτες κοινωνικά ευαίσθητους, πολίτες οι οποίοι μέσα από τη μάθηση και από τη γνώση να ξέρουν τι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα, τι πρέπει να κάνουν, έτσι ώστε η οικονομική κρίση να μην ξανασυμβεί στην Ελλάδα. Θεωρώ λοιπόν ότι τέτοιες πρωτοβουλίες που παίρνουμε και απευθυνόμαστε στην κοινωνία θα έχουν βάση, θα πολλαπλασιάζουν όλο και πιο πολύ τους πολίτες οι οποίοι θα έρχονται να μας ακούνε, γιατί το ΠΑΣΟΚ ως βασικός πυλώνας της δημοκρατικής συμπαράταξης, αλλά και οι άλλες κινήσεις που συμμετέχουν, έχουμε αφήσει τη σφραγίδα μας στη διακυβέρνηση της χώρας. Είναι καιρός τώρα που πια δεν υπάρχουν οι ψευδεστήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και τα ψέματα έχουν καταρρεύσει. Είναι καιρός πια οι πολίτες να καταλάβουν ότι υπάρχει ένα άλλο μείγμα διακυβέρνησης, ένα άλλο μείγμα που θα μας βγάλει από την κρίση, θα λύσει τα προβλήματα και θα μας δώσει πραγματική και ουσιαστική ελπίδα για το μέλλον.